σχηματίσει. Δεν έχει ισχυρισμού, παιδιά, ακόμα. Είμαστε σε διαδικασία αυτή τη στιγμή διαφάνιση ενώπιον του ανακριτή, εισαγγελέα για τον ανακριτή. Πήραμε προθεσμία για το Σαββάτο το πρωί 10 η ώρα και πήραμε και αντίγραφα. Θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Θα απολογηθούμε όπως πρέπει. Και θα το ερώτημα είναι γιατί δεν παραδόθηκαν. Κοιτάξτε να δείτε. Ισχυρισμοί επί της ουσίας. Σε έναν υπερασπιστή που δεν έχει ακόμα δει τη δικογραφία, που δεν γνωρίζει τώρα αυτή τη στιγμή βγαίνουν αντίγραφα της δικογραφίας, αντιλαμβάνεστε δεν είναι κάτι το απλό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είτε δηλαδή το να αρχίσουμε να λέμε μπουρδες υπερασπιστικές και το ένα και το άλλο δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Επί της ουσίας λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα να τοποθετηθούμε. Θα τοποθετηθούμε μετά την απολογία 10 η ώρα, αν σας ενδιαφέρει ακόμα το θέμα, αν υπάρχει για σας είναι ζωντανό. Εδώ θα είμαστε εμείς, να σας τοποθετήσουμε τα πράγματα όπως έχουν. Μια πρώτη εικόνα που έχω εγώ έτσι γενική από τους κατηγορουμένους είναι ότι ήταν κάτι το οποίο δόθηκε μεγαλύτερη διάσταση, πολύ μεγαλύτερη από όσο έπρεπε να δοθεί. Για κάποιο λόγο βρεθήκαν αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, εκεί που βρεθήκαν. Θεωρώ λάθος εγώ το γεγονός, ανεξάρτητα από οτιδήποτε, θεωρώ λάθος και μεγάλη ζημιά στη δική τους υπεράσπιση, γιατί τα πραγματικά περιστατικά φαίνονται να μην είναι σε βάρος τους, αλλά ή τουλάχιστον στο βαθμό το οποίο αποδίδεται. Θεωρώ λάθος λοιπόν το γεγονός ότι σήμερα έρχονται κάπως καθυστερημένα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Αυτή η παιδιάστικη μετεφηβική τους ανοησία ελπίζω να μην τους βλάψει στην περαιτέρω μεταχείρισή τους. Αυτό εντοπίζω το μόνο για μένα σοβαρό σημείο και λάθος σημείο είναι αυτό. Κατά τα άλλα, επί της ουσίας, ειλικρινώς σας λέω, από την εικόνα την οποία έχω γενικότερα, δεν έχει τη διάσταση υπόθεση αυτή η οποία έχει δοθεί. Θα μπορούσε αυτή η υπόθεση να έχει εκτονωθεί στα πλαίσια μια πλημελιματική δίωξη μια επικίνδυνη σωματική βλάβη σε τελευταία ανάλυση, εάν είχε εγκλωβιστεί στα πλαίσια μια αυτόφορη διαδικασία. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα σε σχέση με το μέγεθο τη υποτιθέμενη βλάβη η οποία έχει προκληθεί στον άνθρωπο ο οποίο φέρεται ως παθόν. Αυτή είναι η εικόνα για εμένα εντελώς πληροφοριακά. Εντελώς πληροφοριακά. Δεν έχω πρόσβαση στη δικογραφία ακόμα. Πολύ κουβέντα γίνεται για τα άτομα που συμμετείχαν στο επεισόδιο και δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει, σας είπα και πάλι, να μην σπεύσουμε να πούμε πράγματα επί της ουσίας τα οποία χωρίς να έχουμε γνώση της δικογραφίας. Είναι ανεύθυνο και σε τρίτους μπορεί να μην έχει καμία επίπτωση, σε έναν υπερασπιστή θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρό. Δεν πρέπει να κάνουμε αναφορές χωρίς να έχουμε γνώση της ουσίας της υποθέσεως. Είναι αλήθεια όμως ότι υπάρχουν κάποια βίντεο τα οποία έχετε κυκλοφορήσει εσείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι, το πώς περίθεσε σας σε δικό σας θέμα, τα οποία πράγματι φέρεται ότι εκεί εμπλέκονται και κάποια άτομα πράγματι εκτός τους φερωμένους ως κατηγορούμενους και ήδη συλληφθέντες. Αυτά τα άτομα φαίνεται να έχουν μια ενεργό δράση στο όλο συμβάν, συμμετοχή στο όλο συμβάν. Αυτό το πράγμα, η ταυτοποίηση των προσώπων αυτών ήταν δουλειά της αστυνομικής προανάκρισης, φαντάζομαι, και σήμερα αυτή τη στιγμή θέλω να υποθέσω ότι θα γίνει από την πλευρά της, στα πλαίσια της τακτικής ανάκρισης, θα γίνει αυτό το πράγμα. Πάντως θα είναι πολύ άδικο. Το λέω μια γενική παρατήρηση, θα είναι πάρα πολύ άδικο εάν πράγματι εμπλέκονται κάποιοι άλλοι και ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό. Θα είναι πολύ άδικο να πέφτει αυτή τη στιγμή το βάρος σε αυτούς τους δύο νεαρούς και να εκφεύγουν τις όλες σύλληψη και εκτίμηση του συμβάντος κάποια άλλα άτομα με μεγαλύτερη ύση ή μεγαλύτερη δράση και συμμετοχή στην πρόκληση του όλου συμβάντος. Αυτό είναι δικό μου, είναι προσωπικό δικό μου. Το λέω όσες φορές. Ανεξάρτητα το τι έχει κάνει οποιοδήποτε κατηγορούμενος μετέπειτα κατηγορούμενος, ύποπτος, σε βάση περιπτώσει, δράστης, υπέτειος, ότι θέλετε χαρακτηρισμό, δώστε. Οποιοδήποτε συμβάντος, όταν εμφανίζεται εγκαίρως και αμέσως στα πλαίσια, στα νόμιμα πλαίσια, εμφανίζεται ενώπιον των αρχών, ειλικρινώς σας το λέω ότι δεν έχει τίποτα απολύτως να φοβάται. Η θέση του είναι σαφώς πλεονεκτικότερη από τη θέση του αν εμφανιστεί σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο και όχι εγκαίρως. Αυτό το πράγμα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ζημιά κάνει η μεταγενέστερη εμφάνιση και η αν θέλετε ασούμε παράτερη χρονικά εμφάνισή τους, πόσο ζημιά κάνει στην υπεράσπισή του και πόσο ωφέλιμη είναι η εμφάνισή του στο χρόνο το οποίο πρέπει. Σήμερα εγώ θα είχα κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας, αν είχαμε συλληφθεί στα πλαίσια του αυτόφορου, η οποία δουλειά αυτή τη στιγμή πάει χαμένη σε βάρος των κατηγορουμένων τόσο άδικα για ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται από τα πράγματα δεν είναι η δική τους, το άδικο το οποίο προέκυψε από τα δικά τους τα χέρια, δεν έχει την αξιολόγηση και τη διάσταση η οποία δίδεται. Τούτο όμως αυτό στα πλαίσια του αυτόφορου θα είχα καταφέρει να το αναδείξω εγώ και να τους είχα προστατεύσει. Αυτό είναι το μήνυμα το προσωπικό ενός έμπειρου υπερασπιστή, παλιού υπερασπιστή. Αυτό είναι προς πάσα κατεύθυνση.